Λοιπόν, καταρχήν, τόσα χρόνια ήταν ο ουρανός το οροσκοπιό το ζώδιό σα, άρα για σας υπήρξαν πολλές αλλαγές, αγαπημένοι κρυοί, και δεν ήταν μόνο ο ουρανός, γιατί παράλληλα με τον ουρανό έτρεχαν και άλλα πράγματα. Από το 11 και μετά, νομίζω ότι είδατε αρκετά πράγματα στη ζωή σας να αλλάζουν και σίγουρα υπήρχε μεγαλύτερη ρευστότητα. Τώρα πια... Ε, ο ουρανό περνά μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σα που έχει να κάνει κυρίω με τα οικονομικά σα. Και εδώ τώρα τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να δείτε μια τεράστια αλλαγή στο εισόδημά σα. Ε, να κάνετε μια δουλειά ή να φτιάξετε μια επιχείρηση, να κάνετε κάτι τέλο πάντων το οποίο μπορεί ε, να, να κάνει τα οικονομικά σα να εκτιναχθούν. Ο ουρανό είναι και ο πλανήτη του απρόβλεπτου. Πολλέ φορέ δηλαδή μπορεί με την επιρροή αυτή του ουρανού να έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Από εκεί που έχουμε μια κατάσταση φτιαγμένη, ξαφνικά να γίνει μια αλλαγή τη τύχη και να βρεθούμε με πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτό που είχαμε. Έχει πάντα να κάνει με το προσωπικό οροσκόπιο του καθενό. Δεν είναι πλανήτη για να παίρνει πολλά ρίσκα. Δηλαδή ε, θέλω να πω ότι τα ρίσκα που θα πρέπει να πάρει τη κρίση στο οικονομικό πρέπει να είναι πολύ καλά υπολογισμένα. Δεν αφήνετε κάτι το οποίο σας αποδίδει για να πάτε έτσι ξαφνικά σε κάτι το οποίο χτίζετε τώρα. Κοιτάξτε παράλληλα στην αρχή και όταν νιώσετε σιγουριά για το καινούριο, τότε μπορείτε να πέσετε με τα μούτρα α, στο καινούριο. Αλλά αφού πρώτα, σιγουρευτείτε. Άρα τα οικονομικά για σας. Αυτό είναι η, ο τίτλος για τους κρύους θα επηρεαστούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε τους Σταύρους καιρός λίγο να αλλάξετε κι εσείς, έτσι, δηλαδή, ε, σας ξέρουμε ως ε, ένα από τα σταθερά ζώδια, ίσως το πιο σταθερό από όλα, αλλά τώρα με τον ουρανό ε, στον, στο ζώδιό σας, θα δείτε σιγά σιγά ότι εσείς οι ίδιοι θα επιδιώξετε περισσότερη ανεξαρτησία, περισσότερη αυτονομία στη ζωή σας. Από την άλλη πλευρά, αν υπήρχαν σχέσει, ε, συνεργασίε, γάμος, που νιώθατε κατά αλλά επειδή ακριβώ έχετε αυτή τη σταθερή φύση, δεν το αφήνατε να τελειώσει. Τώρα με τον ουρανό είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να πάρετε τα πάνω σα και να πείτε τέλο σε ό,τι σα καταβιναστεύει ή σε ό,τι τέλο πάντων μπορεί να σα καταπιέζει και δεν είστε ευχαριστημένοι. Από την άλλη πλευρά, ο ουρανό είναι αυτό που λέμε: φέρνει τα κεραυνοβόλα, τα ουρανοκατέβατα. Δηλαδή θα μπορεί να φέρει ένα καινούριο πρόσωπο στη ζωή σα και μάλιστα μπορεί να μην. Να μην... Έχει σχέση με αυτό που α, έχετε στο μυαλό σας ως ιδανικό πρόσωπο. Να έρθει ξαφνικά μια γνωριμία δηλαδή που να αλλάξει πάρα πολλά. Ε, ακόμα ο ουρανός συνδέεται και με αλλαγές και στην εμφάνισή τους. Δηλαδή, αν θέλατε να κάνετε ένα. Α, μια, α, πώς το λένε, μια αλλαγή πολύ έτσι έντονη, με τον ουρανό μια χαρά μπορείτε να την κάνετε και γενικώ αυτό που πρέπει να αναζητήσετε περισσότερο η Ταύρη είναι πλέον και μέχρι το 26 το διαφορετικό στη ζωή σας, α, την αλλαγή και στο κομμάτι των σχέσεων αλλά και στον τρόπο που εσείς οι ίδιοι διαχειρίζεστε τα πράγματα και να αναζητήσετε λίγη περισσότερη αυτονομία. Πάμε να δούμε τους διδήμους. Για σας τους διδήμους ο ουρανός περνά σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας λίγο πιο ε, ψυχολογικό, άρα οι αλλαγέ θα έλεγα ότι ξεκινάνε πρώτα από μέσα σα. Δηλαδή ε, δεν είναι αλλαγέ ε, αυτές που ξαφνικά γίνονται και οι άλλοι στην ουσία σα υποχρεώνουν σε αυτέ τι αλλαγέ. Είναι κάτι που ξεκινά από τον ίδιο σας τον εαυτό. Εσείς οι ίδιοι λοιπόν μπορεί να θέλετε να αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή σα, να κάνετε μια προετοιμασία λίγο πριν περάσει στο δικό σας ζώδιο, δηλαδή από το 26 και μετά που θα μπει στο δικό σας ζώδιο, στρώνεται ένα δρόμο. Ε, από την άλλη πλευρά είναι, επειδή ο ουρανός έχει και το χαρακτήρα της, της απελευθέρωσης, α, θα έλεγα ότι είναι μία πολύ καλή περίοδος για να απαλλαγείτε εσείς οι δίδυμοι από φοβίες, εμμονές, γενικώ από πράγματα τα οποία σας βαραίνουν, και που θέλατε να τα πετάξετε, να απεξαρτηθείτε δηλαδή και από καταστάσεις και από ανθρώπους, αλλά κυρίως να διώξετε από μέσα σας α, τον φόβο. Πολύ πιο έντονη και πιο δυνατή η διέστησή σας από εδώ και κάτω. Και από την άλλη πλευρά μπορεί να αρχίσετε να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε και σε επίπεδο επαγγελματικό, σε επίπεδο δουλειά, δηλαδή, μπορεί να μπείτε σε μια διαδικασία, διαδικασία έρευνας για το κομμάτι των επαγγελματικών. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Τα προηγούμενα χρόνια με τον ουρανό στο κομμάτι της καριέρας η αλήθεια είναι ότι είχατε πάρα πολλές αλλαγές και πολλά σκαμπανεβάσματα στα επαγγελματικά.